Έχουμε την κυρία Σταμούλη στη γραμμή, ε. Ναι. Εντάξει, κυρία Σταμούλη, περιμένετε. Να ακούσουμε και τον κύριο Μπαλάφα, το σχόλιο του, τι θέλει να πει για αυτό το θέμα που κουβεντιάζουμε. Όσα λέχθηκαν είναι πολύ σημαντικά και δεν νομίζω ότι χρειάζονται να συμπληρωθούν πολλά πράγματα. Το ένα θέλω να πω είναι ότι στο Ευρωκοινοβούλιο, που κανείς έρχεται συνεχώς ενώπιος ενωπίο και με τους Γερμανούς και τους Γερμανούς κυβερνητικούς κλπ. Οι ευρωβουλευτές μας, είναι μάλιστα τύχη το ότι υπάρχει και ο Γλέζος ο Μανώλης στο Ευρωκοινοβούλιο, κύριε Μαριά, που μπορεί συνεχίζοντας τη μέχρι τώρα δράση του στο ζήτημα αυτό, την πρωτοποριακή και την πρωταγωνιστική, να παίξει ένα ρόλο. Πρέπει νομίζω οι ευρωβουλευτές να παίξουν ένα ιδιαίτερο ρόλο. Οι Έλληνες, λέω εγώ, ευρωβουλευτές συνολικά, μακάρι να παίξουν, ή εν πάση περιπτώσει όσοι θεωρούν ότι μπορούν να παίξουν ένα ρόλο στο Ευρωκοινοβούλιο. Το δεύτερο είναι, μακάρι να ευαισθητοποιηθεί επιτέλους η ελληνική κυβέρνηση. Μέχρι τώρα δεν έχει ευαισθητοποιηθεί. Μιλάω για γεγονότα, δεν λέω ευχές. Και τρίτο είναι ότι από τη δική μας πλευρά είναι γνωστό ότι έχουμε δεσμευθεί και στις διάφορες συναντήσεις που έχουμε κάνει με την Επιτροπή για τα ζητήματα αυτά. Έχουμε δεσμευθεί ότι θα είναι από τα βασικά ζητήματα που θα αντιμετωπίσουμε με έντονο και συντεταγμένο τρόπο. Και θα ήθελα να πω, γιατί αυτό είναι και λίγο ακόμα πιο συγκεκριμένο, ότι στα πλαίσια της επαναδιαπραγμάτευσης του δημόσιου χρέους στη χώρα μας με τους δανειστές, μεταξύ των οποίων ο πιο μεγάλος, ο πιο ισχυρός δανειστής είναι η Γερμανία, προφανώς θα συνεκτιμηθεί από τη δική μας πλευρά και θα απαιτήσουμε να συνεκτιμηθεί και η οφειλή της Γερμανίας προς την Ελλάδα. Μάλιστα. Κυρία Δάγκα. Ναι, να σας πω. Ουσιαστικά οι γερμανικές αποζημιώσεις είναι μία απέτηση του ίδιου του λαού μας. Ανάλογες πρωτοβουλίες έχει πάρει και το ΚΚΕ, προφανώς. Όμως να σας πω, με αφορμή την επέτειο που έχουμε σε λίγες μέρες, στις 28 Οκτωβρίου, νομίζουμε ότι μπορεί να βγει ένα ουσιαστικό συμπέρασμα. Ότι ένας λαός ο οποίος παίρνει την υπόθεση στα χέρια του, δεν παίρνει από σωτήρες, πραγματικά μπορεί να γράψει πολύ λαμπρές ιστορίες, ηρωικές σελίδες στην ιστορία του τόπου μας. Ναι. Να πω κάτι για το ΚΚΕ, ότι οι ευρωβουλευτές του, όπως και εγώ, αλλά και άλλοι ευρωβουλευτές από ό,τι φαίνεται, στηρίζουμε μια αναφορά που έγινε στην Επιτροπή Αναφορών, που δεν είναι ίσονος σημασίας Επιτροπή, είναι πολύ σημαντική, και έγινε αναφορά από τους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης. Κατατέθηκε, απλά επειδή είχε κάποια προβλήματα διαδικασίας, επειδή μέσα στην Επιτροπή Αναφορών κοιτούμε τώρα πώς θα την εγγράψουμε, γιατί είναι πλέον μια σημαντική πρωτοβουλία από τους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και στηρίχθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ, από εμένα και από άλλους ευρωβουλευτές που στην πορεία θα έρθουν να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Κύριε Τσαγκαρή. Ναι, συγχαίρω τον κύριο Μαριά καταρχήν και τον κύριο Γλέζο που προαναφέρθηκε για αυτές τις πρωτοβουλίες. Μπράβο στο φίλο μου τον Νότι που. Και τον πατέρα τη Χριστίνα. Τον κύριο Σταμούλη, τα σχόλια είναι περιττά και για την Κέλλη Σταμούλη και την κυρία Χριστίνα. Και για την Χριστίνα και για την κτλ. Αυτά έχουν καταγραφεί. Και ο κύριο Σιγκελάκη δεν είναι αγώνα. Ιστορία και τον κύριο Σιγκελάκη. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει πολιτικά να το χειριστεί η χώρα το θέμα. Η χώρα είχε την ευπρέπεια, η κακομοίρα η Ελλάδα, που θα γιορτάσει μεθαύριο, που είπε εδώ η φίλη μου η κυρία Δάγκα. Την τραυματική εμπειρία της από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μπήκε 10 εκατομμύρια και βγήκαμε 5 και μέναν εμφύλιο άλλα 5 χρόνια. Και νομίζω και πολιτικά μπορεί να θυμίσει στους εταίρους μας, στους Γερμανούς, ότι είχε την ευγένεια 70 χρόνια, την έχει ξεχάσει την υπόθεση αυτή. Αλλά τώρα πίναν τα παιδιά μας και τα θέλουμε τα λεφτά. Δηλαδή υπάρχει ένας ανθρώπινος τρόπος διεκδίκησης, ότι όσο καιρό μπορούσαμε, είχαμε όλη την ευγένεια και την γενναιοδορία να τα έχουμε ξεχάσει. Τώρα τα χρειαζόμαστε γιατί πεινάμε. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Άρα θα πρέπει οι φίλοι και οι εταίροι να βοηθήσουν στην κατεύθυνση αυτή, αυτό πιστεύω. Μάλιστα. Κύριε Μακρύ. Εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους αυτούς που παλεύουν για τα θέματα αυτά της Ελλάδας. Έχω μια υψηλή ευαισθησία στο θέμα, διότι ο πατέρας μου πολέμησε στη μάχη της ΔΕΗ και ο παππούς μου ήταν διευθυντής συναγερμού στα Χανιά όταν πέθανε οι Γερμανοί και τον στήσαν 3 φορές στον τοίχο για εικονική εκτέλεση. Ήρωας των Βαλκανικών πολέμων. Άρα έχω μια υψηλή ευαισθησία και μεγάλη συγκίνηση και θέλω να τους ευχαριστήσω για αυτά που κάνουν. Μάλιστα. Κυρία Σταμούλη, θέλετε να κάνετε ένα τελευταίο σχόλιο? Ανά την Ελλάδα έχουμε πολλούς υποστηρικτές του θέματος, το Εθνικό Συμβούλιο για τη Διεκδίκηση των Οφειλών, του οποίου πρόεδρος είναι ο Μανώλης ο Γλέζος,
Έχω την τιμή και ο Αριστομένης Σιγκελάκης να είμαστε μέλη αυτού του οργανισμού. Προσπαθούμε κυρίως βάζοντας τους Έλληνες πολίτες, προσπαθώντας να τους κάνουμε κοιτονούς του θέματος. Ξέρετε, η ενημέρωση και αυτό που κάνετε απόψη είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η ενημέρωση είναι πάρα πολύ σημαντική για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί η γερμανική προπαγάνδα δουλεύει ύπουλα και μεθοδικά. Συναντάμε, θα σας το επιβεβαιώσω και οριστομένοι, συναντάμε πολλές φορές στους μαρτυρικούς τόπους και τα μαρτυρικά χωριά ανθρώπους που επαναλαμβάνουν παγαλίζοντας τους γερμανικούς ισχυρισμούς, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να αντλήσουν από την ελληνική επιχειρηματολογία. Έτσι, θα έλεγα ότι δεν πρέπει να σταματήσουμε. Ο Έλληνας πολίτης. Με μία φράση μπορείτε να πείτε και για αυτούς που μας βλέπουν, οι Γερμανοί ακριβώς τι υποστηρίζουν σε αυτό το θέμα? Να σας πω την αλήθεια, ούτε εγώ έχω καταλάβει 100%. Είναι φορές που υποστηρίζουν ότι τώρα το θυμηθήκαμε 70 χρόνια μετά. Είναι φορές στην αρχή υποστηρίζανε ότι δεν είναι ακόμα ο καιρός. Τώρα μας λένε ότι είναι πάρα πολύ αργά. Συνήθως και κυρίως η Γερμανία είχε επενδύσει πάρα πολύ μεγάλο, είχε δώσει πολύ μεγάλο βάρος σε αυτό το περίφημο δικονομικό της επιχείρημα για την εταιροδικία όσον αφορά τις ατομικές αποζημιώσεις. Για το σύνολο των οφειλών και των επανορθώσεων κυρίως παίζει με τις διεθνείς της υποχρεώσεις, αν όντως είναι υπόχρεοι, αν το 53 ανεστάλησαν ή όχι. Δεν είναι πολύ σαφές το τι υποστηρίζει ακριβώς. Προσαρμόζεται κάθε φορά ανάλογα με τις εξελίξεις. Η Γερμανία προσπάθησε να στήσει μια κατάσταση στην κοινή γνώμη. Είχε τον πρέσβη τον προηγούμενο, ο οποίος κινεί το αποχωρείο ή σχωρείο πραγματικά και τον είχα καταγγείλει με ερώτηση στη Βουλή. Λοιπόν, πήγαινε δεξιά-αριστερά και ήθελε να πιάσει συγγενείς θυμάτων μαρτυρικά χωριά για να φτιάξει κλίμα. Να πάνε ένα παιχνίδι όπου υποτίθεται εμείς οι ίδιοι θα συμβιβαζόμασταν συγγενείς των θυμάτων, δηλαδή στην ιστορία αυτή. Ήρθε και ευτυχώς το είχαμε καταγγείλει έγκαιρα με τον Αριστομένη εδώ και 6 μήνες αυτή η ιστορία με το ίδρυμα για την. Το γερμανοελληνικό ίδρυμα. Για το μέλλον και το γερμανοελληνικό ίδρυμα νεολαία. Οπότε ακόμα εκεί πάνε να περάσουν από τα κάτω με 1-2 εκατομμύρια ευρώ, ότι θα δώσουν κάποιες υποτροφίες, να φτιάξουν ένα κλίμα, να βάλουν μαρτυρικές πόλεις στο παιχνίδι και στο τέλος να πούνε τι φωνάζετε εσείς κάποιοι, αφού οι άλλοι τα έχουν βρει. Δηλαδή είναι πολύ έξυπνη η δικιά του στρατηγική και εμείς πρέπει να έχουμε πάλι μια σωστή στρατηγική, μάλιστα, την οποία νομίζω έχουμε διατυπώσει και εφαρμόζουμε. Κύριε Σεγγελάκη, να κλείσουμε. Θα ήθελα να επικυρώσω αυτό που είπε η Χριστίνα, αλλά και αυτά που είπε ο Νότης Ομαριάς. Πράγματι, η Γερμανία, ενώ σε σχέση με το μείζον θέμα των οφειλών, λέει διαρκώς διαφορετικά πράγματα και κανείς ακριβώς δεν έχει καταλάβει τι υποστηρίζει. Στο ζήτημα όμως της λειτουργίας, της διείσδυσής της στην Ελλάδα, ο Φούχτελ, ο προηγούμενος πρεσβευτής ο Ντόλτ, ο σημερινός ο Πέτερ Σοφ, κάποιοι από την πρεσβεία και δυστυχώς κάποιοι φίλοι τους εδώ στην Ελλάδα που τους ανοίγουν τις πόρτες των Δήμων, κάποιοι ελάχιστοι, λοιπόν, παίζουν πολύ αρνητικό ρόλο. Εδώ έχουμε σήμερα κοσμογονικές εξελίξεις, πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι αυτή η μέθοδος δεν οδηγεί πουθενά, ότι δεν μπορούμε να στηριζόμαστε σε ψίχουλα που θέλουν να μας δώσουν σε λίγους μαρτυρικούς δήμους και για να πάρει κάποιος ένα ψίχουλο, ξέρω εγώ, 10.000 ευρώ να συναγωνίζεται σε φιλογερμανισμό με τον άλλο δήμο ενώ μας χρωστούν εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ προς Θεού. Δεν υπάρχουν Έλληνες και ελληνικές συνειδήσεις τόσο ελαστικές. Είμαι βέβαιος λοιπόν ότι όλοι θα συναισθανθούν τις ευθύνες τους. Το Δίκτυο Μαρτυρικών Δήμων πρόσφατα πήρε μία απόφαση κόλαφο εναντίον του Γερμανοελληνικού Ταμείου για το μέλλον να σταματήσουν αυτές τις μεθοδεύσεις και ένα μήνυμα προς την ελληνική κυβέρνηση. Και τώρα, όχι μόνο δεν είναι αργά, αλλά το περιβάλλον, το κλίμα είναι πιο ευνοϊκό παρά ποτέ και μόνο να κερδίσει σε αποδοχή, σε υστεροφημία έστω, έχει αν κάνει την πρέπουσα κίνηση, αυτή την κίνηση που απαιτούν όλοι οι Έλληνες. Το Εθνικό Συμβούλιο που με τον Μανώλη τον Γλέζο που τον έστειλαν 500.000 άνθρωποι στα 92 τους στις Βρυξέλλες, τον Νότι τον Μαριά, όλους τους φίλους, συνεργάτες,
μέλη, ευρωβουλευτές κτλ. Έχουμε συμπήξει ένα εθνικό μέτωπο, ένα μέτωπο δημοκρατικό, προοδευτικό, εθνικό για τη διεκδίκηση του θέματος αυτού. Μάλιστα. Και είμαι, εγώ το λέω και ως απόγονος οικογένειας με πολλά θύματα από τη Διάνο. Κύριε Λιάτσο, το έλεγα όταν πολλοί μας θεωρούσαν γραφικούς και γελούσανε. Το λέω ότι θα ζήσουμε από τη Διάνο της Κρήτης με τους 401 νεκρούς. Και όχι μόνο τη Διάνο, υπάρχουν και άλλα. Το μαύρο Σεπτέμβριο του 43, ακριβώς. Είναι 110 στο Μονοδέντρο στη Σπάρτη. Ναι, δεν λοιπόν, είναι όλη η Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα είναι ένα ολοκαύτωμα. Όλη η Ελλάδα είναι ένα ολοκαύτωμα. Όταν λοιπόν λέγαμε και το λέω και τώρα ότι θα ζήσουμε τη στιγμή της δικαίωσης. Είμαστε απόλυτα βέβαιοι γι' αυτό. Κύριε Σεγγελάκη, εγώ υπόσχομαι ότι θα είμαι δίπλα σε ό,τι χρειαστείτε και το θέμα αυτό θα το ξαναθίξουμε στην εκπομπή και δύο και τρεις και πέντε εκπομπές θα κάνουμε. Ναι, κύριε Μαριά. Να πω το εξής. Εμείς είχαμε βρεθεί ευρωβουλευτές την προηγούμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες, συζητήσαμε κάποια πράγματα και στο πλαίσιο αυτό έκανα μία αίτηση. Υπάρχει μια διαδικασία ενός λεπτού, λέγεται, αλλά ένα-δύο λεπτά μιλά στην Ευρωβουλή, έτσι. Όπου μπορείς να αναπτύξεις οποιοδήποτε θέμα. Αλλά πρέπει να γράψεις το θέμα. Έγραψα λοιπόν ότι θα μιλούσα, ζητούσα να μιλήσω σήμερα για το θέμα των πολεμικών επανορθώσεων, αναγκαστικό κατοχικό δάνειο και αποζημιώση συγγενών των θυμάτων. Και μου έστειλε η υπηρεσία του Κοινοβουλίου μια απάντηση. Λέει, ξέρετε κάτι, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο και επειδή έχετε μιλήσει κανένα δύο φορές, δεν σας δίνω το δικαίωμα. Αλλά τη Δευτέρα, με το που ξεκίνησε η διαδικασία, ήταν ο Μάρτιν Σούλτς στην έδρα, εγώ ζήτησα το λόγο και με το έδωσε και είπα, κύριε, εγώ θέλω να τοποθετηθώ σε αυτό το θέμα, είναι δικαίωμά μου κτλ. Και απέτησα εκείνη την ώρα να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Λοιπόν, με διάφορες έτσι διελκυστίδες, ας πούμε, είπε, ξέρετε, δεν προλαβαίνουμε διότι πρέπει να συζητήσουμε κλπ. Δηλαδή, παρακολουθούν οι ίδιες υπηρεσίες, ναι, και εντελώς τυχαία. Συμπατριώτης του Μάρτιν Σούλτς Νότι, το ξέρεις, είναι ο Μάρτιν Κρίγνελ, με τον οποίο μιλήσαμε σήμερα, ο δικηγόρος από το Αμβούργο, ναι, ο οποίος υποστηρίζει την υπόθεση και την παρακολουθεί, ναι, νομικά. Λοιπόν, είναι ενθουσιασμένη σήμερα. Υπάρχει ένα κίνημα στη Γερμανία. Ένα κίνημα υπέρ των ελληνικών θέσεων, υπέρ των αποζημιώσεων. Κάτι είναι γι' αυτό. Και αυτό, αυτά πρέπει να αναδεικνύονται. Να αυτά. Λίγο και τελειώνω. Άρα λοιπόν. Έχω φύγει για τον χρόνο. Ναι, κοιτάξτε να τι. Παρατηρούν και παρακολουθούν τα πάντα. Όταν ζητάς για τέτοια θέματα, λόγω πληθώρας υποτίθεται τιμάτων, μένεις απ' έξω. Αλλά έχουμε πολλές ευκαιρίες και είχα και την ευκαιρία την Τρίτη να το θέσω και θα το ξαναθέσουμε αυτό το θέμα. Και έτσι λοιπόν θα εμείς κάνουμε κοινοβουλευτική διπλωματία. Δεν θα πάρουμε στην απόφαση. Η κυβέρνηση θα πάει στη διεκδίκηση. Αλλά είναι σημαντικό η ενημέρωση, η δημιουργία μετόπου, η στήριξη από Ιταλούς, Πολωνούς και η δημόσια ακρόαση. Η δημόσια ακρόαση σημαίνει, πρόσεξε Μίλη, τρεις ημέρες συζήτηση στην Ευρωβουλή, διερμηνία σε όλες τις γλώσσες, μετάδοση απευθείας και πρακτικά. Καταλαβαίνετε, yes, λοιπόν τι επιτυχία θα είναι διπλωματική και ενημερωτική. Μάλιστα. Αυτό είναι το θέμα άλλο. Θα κερδίσουμε, είμαι βέβαιος γι' αυτό, στον αγώνα που δίνουμε, γιατί έχουμε δίκιο. Και στο τέλος θα κερδίσουμε. Έτσι. Αυτό, μάλιστα, είναι το θέμα άλλο. Κυρία Χριστίνα Σταμούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καληνύχτα. Θα χαρώ πολύ να τα ξαναπούμε. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Μακρύ. Να είστε καλά, κύριε Μακρύ. Ευχαριστώ πολύ. Τον κύριο Αριστομένη Σεγγελάκη. Ευχαριστώ, κύριε Σεγγελάκη. Ευχαριστώ και εγώ. Τον αγαπητό τον κύριο Δημήτρη Τσαγκάρη. Ευχαριστούμε. Την κυρία Βίβη Δάγκα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Τον αγαπητό τον κύριο Γιάννη Μπαλάφα. Τον κύριο Σκρέκα. Τον Κώστα τον Σκρέκα. Και τον Νότι τον Μαριά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαριά. Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και εσάς που μείνατε μέχρι αυτή την ώρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το βράδυ με δύο πολύ σημαντικές συνεντεύξεις. Την πρώτη ώρα ο πρόεδρος της ΖΙΜΑΡ, ο κύριος Φώτης Κουβέλης, απέναντί μου και τη δεύτερη ώρα απέναντί μου ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Γιώργος Κίρτσος. Μέχρι τότε, να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας. Καλή σας νύχτα. Check.